Δύσκολες ώρες περνούν οι κάτοικοι της Φαλούτζας στο Ιράκ. Το πρωί της Τετάρτης σχημάτισαν ουρές προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα. Οι ελλείψεις είναι μεγάλες λόγω των συγκρούσεων που διαρκούν ήδη 2 εβδομάδες ανάμεσα στις ειδικές δυνάμεις του Ιράκ και τους μαχητές που συνδέονται με την Αλ-Κάιντα. Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Νούρι Αλ-Μαλίκι, κάλεσε τους κατοίκους της Φαλούτζα να εκδιώξουν τους μαχητές της Αλ-Κάιντα. Δεν έχουμε ούτε αέριο, ούτε πετρέλαιο, ούτε βενζίνη. Εξαιτίας της παρούσας κακής κατάστασης στη Φαλούτζα, διαμαρτύρεται κάτοικος της περιοχής. Και ενώ οι μαχητές της Αλ-Κάιντα καλούν τους Σουνίτες να πάρουν τα όπλα εναντίον της Σιητικής κυβέρνησης, δεκάδες οικογένειες εγκαταλείπουν τις πόλεις Φαλούτζα και Ραμάντι. Μεταναστεύουν στη Σιητική πόλη Κερμπάλα προκειμένου να σωθούν από τις βίαιες συγκρούσεις. Μόνο από την περασμένη Παρασκευή υπολογίζεται πως οι νεκροί ξεπερνούν τους 230. Δεν αποκλείεται τα επόμενα 24 ώρα οι μάχες να γίνουν ακόμη πιο σκληρές.